για μας ήταν ίσως το μοναδικό φέτος παιχνίδι που δεν είχαμε άγχος, αλλά όπως είχα πει και στους ποδοσφαιριστές, το άγχος και κατά κάποιο τρόπο ο εφησυχασμός χωρίζονται στο ποδόσφαιρο από μία λεπτή γραμμή. Αυτό δείξαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν μια ομάδα η οποία μπήκε στο γήπεδο να διεκπεραιώσει την αγωνιστική της υποχρέωση της τελευταίας αγωνιστικής και τίποτα περισσότερο. Σίγουρα στο ημίχρονο τους είπα κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με την, βασικά την ιστορία του συλλόγου και με την οντότητά τους σαν ποδοσφαιριστές. Ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα, αλλά ήταν ίσως και πολύ αργά μετά το 3-0. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω πήραμε αυτό που αξίζαμε στο σημερινό παιχνίδι και γενικά πήραμε και αυτό που αξίζαμε στο φετινό πρωτάθλημα, δηλαδή κερδίσαμε την παραμονή μας, κάναμε ένα πάρα πολύ καλό δεύτερο γύρο, πραγματικά. Αλλά η ζωή συνεχίζεται και αυτό που πρέπει να δούμε, εγώ ήδη βλέπω την επόμενη μέρα από την περασμένη εβδομάδα, έχω να πω ότι μας περιμένει μια πολύ δύσκολη συνέχεια σαν ομάδα. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσουμε και γρήγορα. Πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση που υπάρχει σε αυτή την ομάδα. Ελπίζω όλοι όσοι είναι κοντά στην ομάδα να συναισθάνονται αυτές τις δυσκολίες. Εμείς έχουμε βιώσει στο πετσί μας όλο αυτό το καιρό. Γιατί πραγματικά ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω αξίζει να έχει καλύτερη τύχη. Βέβαια, το ίδιο μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή και για τον Αστέρα, είναι κρίμα που πέφτει, το λέω ειλικρινά αυτό. Όταν μια τόσο υγιής ομάδα σε όλα τα επίπεδα πέφτει, δεν είναι τόσο καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ελπίζω να επανέλθει γρήγορα στην πρώτη εθνική. Και θα ήθελα πραγματικά να ευχηθώ στον Αστέρα το καλύτερο δυνατό για τη συνέχεια. Παρότι ήταν ένα παιχνίδι βαθμολογικά διάφορο και για τις δύο ομάδες, εμείς θέλαμε πάρα πολύ την νίκη για ηθικούς λόγους, για τους εαυτούς μας, για το σύλλογο και φυσικά να ικανοποιήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, ο οποίος ήταν όλη τη χρονιά δίπλα μας και δεν είχαν την πολυτέλεια να γευτούν πολλές νίκες στην έδρα. Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο που εκεί τελείωσε και το μάτς, πιάσαμε μια πολύ καλή απόδοση. Δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να μας απειλήσει, γιατί σε όλες τις διεκδικήσεις εμείς ήμασταν αυτοί νικητές. Είχαμε πολύ καλή κατοχή μπάλας, πολύ καλό συνδυαστικό παιχνίδι, βγάλαμε πολλές φάσεις και πετύχαμε 3 γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο δώσαμε χώρο στον αντίπαλο, είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή του Πουλίδου και ο παίχτης που τον αντικατέστησε ο Κέρ, ο οποίος έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος και αυτός δεν ήταν 100% καλά. Ήταν φυσιολογικό ο Πανιώνιος να πάρει κατοχή της μπάλας και εμείς να τον περιμένουμε σε ένα χώρο και να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε την κόντρα επίθεση έτσι όπως κάναμε και είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Σίγουρα δεν μετράει το εύρος του σκορ όσο η νίκη, για τους λόγους που είπα πιο πάνω, και εύχομαι τέτοια εποχή του χρόνου η ομάδα να πανηγυρίζει την άνοδο, γιατί πραγματικά ο Αστέρας είναι ένα οργανωμένο κλαμπ που έχει όλες τις προϋποθέσεις και μια ήρεμη και ωραία πόλη, νομός, που έχει όλες τις προϋποθέσεις για να έχει ομάδα στη Σούπερ Λίγκα. Εύχομαι στον Πανιώνιο, ο οποίος και αυτός ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ φέτος, αλλά βγήκαν οι κινήσεις που κάναν τον Ιανουάριο και σώσαν την παρτίδα, τα καλύτερα, και κλείνοντας να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές και καλό Πάσχα.